Καλά να έρθει κοντά μα, δημοσιογράφο. Τον παρακολουθείτε, φίλε και φίλοι, κάθε Σαββατοκύριακο με το Action Hightech. Καλώ τον Δημήτρη. Καλώ τον. Καλώ Υποσίσαι, τι μήτυπο είσαι, τι κάνει. Το παλεύουμε. Ωραία. Θέλουμε να μα πει πέντε τρόπου ναι. με τους οποίους τα παιδιά μα θα μα κοροϊδεύουν <στοί> ότι έχουμε έλεγχο στο κινητό του. Ε, υπάρχουν <στοί> 15 τρόποι που μπορούν να το κάνουν αυτό. 15. ναι. <στοί> ναι. Δηλαδή, το έχω και είναι από είναι προσωπική πιο Είναι πιο εξοικειωμένα από εμά τα παιδί μου αυτό. Το ξέρουν από εμά. Πώ μπορεί πράγμα... να το ελέγξει τώρα, Έχουν γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία. Είναι ψηφιακοί ηθαγενεί. Εμεί είμαστε όλοι ψηφιακοί μετανάστε. Προλάβαμε κασέτα, εγώ έτσι το λέω. Και είναι ενδιαφέρον παράδειγμα. Δηλαδή. Από τη στιγμή που προλαβαίνει κασέτα, έχει προλάβει μια αναλογική εποχή. Ναι. Πάρω... Στιγμή... τα παιδιά τώρα floppy disk και σου λέει τι είναι αυτό. <σχ> ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ καλό παράδειγμα και όρα με το floppy disk που το θυμήθηκε. Δηλαδή. Ε? για, για πώς... πάμε, πώς... πάμε να δούμε λιγάκι πώ μπορούμε να βάλουμε φραγή τώρα εμεί σε εφαρμογέ στα κινητά των παιδιών μα. Κάποιε έτσι tips, δώσ' μα κάποιε συμβουλέ. <σχ> tips, κοίταξε. Μπορεί να βάλει κάποια εφαρμογή και να παρακολουθεί το κινητό του παιδιού σου. <σχ> <σχ> Βέβαια, όταν μιλάμε για παιδιά που είναι στο γυμνάσιο mm. και είναι ακριβώ όπω το είπε, εξοικειωμένα με την τεχνολογία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θα βρουν τρόπο να το παρακάμψουν. Στο YouTube θα μπουν και θα βρουν τρόπο. Θα καταλάβουν, θα καταλάβουν τους ότι εγώ τα παρακολουθώ ναι. μια ειδική. Α, το καταλαβαίνουν, το βλέπουν ε, αυτό. Ε, για μένα το πιο σωστό είναι να του το πει mm. ότι εγώ θα σε παρακολουθώ. Δηλαδή, γενικώ, επειδή όλη αυτή η συζήτηση. Υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με το διαδίκτυο και με όλα αυτά που συμβαίνουν στο διαδίκτυο και με τα κινητά τώρα που έχει ξεφύγει σε κάποια πράγματικα κατάσταση. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι είναι θέμα των γονέων βασικά ότι θα πρέπει οι γονεί λίγο να μιλάνε με, τους, με τα παιδιά του. Δηλαδή να καθίσει, να συζητήσει μαζί του, να βάλετε κάτω, να του εξηγήσει κάτι πράγματα. Κανόνε ορθέ χρήση, λε εσύ και να του εξηγεί τι λάθο μπορεί να κάνουν. Δεν ξέρει τι καταλαβαίνω τώρα εγώ όμως. Τι με προβληματίζει όλο αυτό. Θα μου πει, δεν είναι ψηφιακό αυτό, δεν είναι ούτε θέμα τεχνολογία. Είναι θέμα όμω κοινωνικό. Το να εθίζει το παιδί σου ότι μπορεί κάποιο να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τη δραστηριότητά του και αυτό είναι κανονικό, εμένα δεν μ' αρέσει. Σωστό. Σωστό. Γι' αυτό. Και να το εκπαιδεύει και σε αυτό. Είναι κανονικό, το λέω κιόλα, σε παρακολουθώ. Α, τι καλά. Έτσι, υπα... παρακολουθήσατε και εγώ είμαι ασφαλή. Άρα, εδώ πώ μπορούμε λιγάκι έτσι να έρθει μια ισορροπία και να μην αισθανθεί ότι μπορεί να παραβιάζουμε και τον προσωπικό του χώρο, χρόνο, πώ να το πούμε. Όσο και αν ακουστεί περίεργο, μην του βάλει software παρακολούθηση, μην του βάλει καμία εφαρμογή παρακολούθηση. Επιστέψτε το. Μπορεί. Εκεί αρχίζει μια συζήτηση, γιατί είναι κοινωνικό το θέμα. Δεν είναι αν Η τεχνολογία γενικώ είναι ουδέτερη. Είναι και καλή και κακή. Είναι ανάλογα πώ τη χρησιμοποιούμε. Και εμεί και τα παιδιά μα. Και είναι και επίση τι παράδειγμα του δίνουμε. Δηλαδή, προφανώ όταν του δίνει, όταν εμεί ω γονεί χρησιμοποιούμε συνέχεια το κινητό μα, χρησιμοποιούμε συνέχεια το λάπτο μα, κάνουμε τα πάντα από το κινητό, ε, φωτογραφίζουμε, βιντεοσκοπούμε και βιντεοσκοπούμε και κακέ καταστάσει. Είναι η στο του χεριού μα. Είναι, τα, είναι δάμε, μας, ναι. Έτσι είναι. Όχι. Και το λέω και το πώ χρησιμοποιούμε το κινητό μα, αντίστοιχα και τα παιδιά παίρνουν από εμά. Πε μα λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε. Εγώ μπορώ να κάνω κάτι να μην το καταλάβει το παιδί μου και να έχω μια εικόνα που βρίσκεται, το στίγμα του, αυτό που λέμε, να ξέρω πού βρίσκεται. Ναι, μπορεί να του βάλει μια εφαρμογή. Υπάρχουν τέτοιου τύπου εφαρμογέ, τι οποίε είναι επιπληρωμή. Mm -hmm. Μπορεί να τι βρει, να την εγκαταστήσει. Πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό του παιδιού σου χωρί να το καταλάβει. Και εδώ συζητάμε για την ηλικία. Το πιθανότερο είναι ότι θα το καταλάβει. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ακριβώ είναι πολύ πιο εξοικειωμένα από εμά. Άρα, έρχεται ο ειδικό στην τεχνολογία και λέει: Το καλύτερο software είναι να μιλά με το παιδί σου. Να επικοινωνήσει και να έχει μια εμπιστοσύνη. Εγώ αυτό Δημήτρη. πιστεύω, Δημήτρη. αυτό κάνω κιόλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθούμε, σε, καλά, ναι, ναι. σε παρακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο.